Είμαστε. Αυτό είναι ένα paper που είχαμε κάνει σε σχέση για τον κίνδυνο. Δεν φαίνονται τα χρωματάκια. Γενικά η περιοχή της Κάρλας γενικά μας ανησυχούσε. Δεν μας πολύ ανησυχεί. Ο λόγος, ενώ στην περίπτωση του ιού του Δυτικού Νείλου έχεις φτερωτούς, έτσι, έχεις πουλιά τα οποία είναι μολυσμένα ή δεν είναι, και έχεις τα κουλούπια τα οποία θα τα τσιμπήσουν και θα πάρουν το μόλισμα και ενδεχομένως θα το μεταφέρουν στους ανθρώπους. Στην περίπτωση της ελληνοσίας πρέπει να έχεις ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν από περιοχές, έτσι, οι οποίοι ενδημικές στην ελληνοσία. Στην περίπτωση της Θεσσαλίας δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα όπως έχουμε σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Επόμενο. Λοιπόν, εντάξει, επόμενο δεν χρειάζεται να επεκτείνω σε αυτά. Έχουμε κάνει στα 14 κλάστερ που είχαμε, δηλαδή τα 14 σειροές, ας το πούμε, κρουσμάτων που είχαμε στη χώρα. Δυστυχώς οι τρεις στο παρελθόν ήταν στη Θεσσαλία. Έτσι. Παρακολουθούμε αυτές τις περιοχές. Ξανά το λέω, δεν κινδυνεύουμε. Εν κατακλείδη, η όχληση είναι χαμηλή. Έτσι. Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι σε αναμενόμενα επίπεδα. Η ελληνοσία, χαμηλός κίνδυνος. Επόμενο. Αυτό είναι το πρωτόκολλο. Πάλι πρέπει να περιγράψουμε ακριβώς τι κάνουμε. Έτσι, μία σειρά δράσεων. Προφανώς είναι με βάση τις οδηγίες και τις προγραφές του WHO. Επόμενο. Σε συνεργασία πάντα με τον ΕΟΔΗ υπάρχει και το πρόγραμμα ΜΕΡΟΠΗ. Λοιπόν, πάμε στις προνύφες και στα ακμαία. Εδώ αριστερά βλέπετε τις προνύφες, δεξιά βλέπετε τα ακμαία. Λοιπόν, το αριστερά γραφικό προκύπτει από ένα μέσο όρο 1.200 δειγματοληψιών κάθε εβδομάδα. Έτσι, είναι σκληρή μέση όρη. Και βλέπετε ότι γενικά είμαστε χαμηλά. Και δεξιά βλέπετε και το αποτέλεσμα αυτών των χαμηλών πυκνοτήτων προνυφών, στα οποία εμείς παρεμβαίνουμε βεβαίως. Δεν έχει να κάνει μόνο με φυσική θνησιμότητα, έχει να κάνει και με τις δικές μας παρεμβάσεις. Και βλέπετε θετικά ότι είμαστε περίπου στο 20 με 25% σε σχέση με το μέσο όρο της πενταετίας. Είμαστε χαμηλά, πολύ χαμηλά. Ο λόγος, μακάρι να ήμασταν εμείς, κυρίως είναι ο καύσωνας. Είναι ο καύσωνας ο οποίος τα καταπονεί, και άρα λοιπόν το Aedes, το πλημμυρικό κουνούπι, δεν έχει πάει καθόλου καλά φέτος. Είναι αυτό το οποίο κυρίως μας ενοχλεί. Το βλέπουμε και από τη γραμμή εξυπηρέτησης κοινού, το βλέπουμε και γενικώς από τις ενημερώσεις που έχουμε τις αναθέτουσες αρχές, δηλαδή Μαγνησίας και Λάρισας. Γενικά είναι πολύ χαμηλή η όχληση. Πάμε στο Κούλεξ. Το επόμενο λοιπόν, βλέπετε ότι το Κούλεξ δεν έχει επηρεαστεί από τον καύσωνα, ούτε από εμάς τόσο πολύ. Είμαστε στα δεδομένα πενταετίας. Εντάξει. Επόμενο. Και εδώ ήταν ωφελή, τα οποία είναι πάρα πολύ χαμηλά. Μην κοιτάτε που ξεπερνάνε κτλ. Δεν κινδυνεύουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Επόμενο. Εδώ είναι μία αυτόματη παγίδα που έχουμε βάλει στο Στεφανοβίκιο. Λοιπόν, αριστερά, το μεγάλο όγκο, το κόκκινο, είναι τι συνέβαινε τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούνιο βασικά. Και βλέπετε πώς είναι οι μετρήσεις τον Ιούλιο. Αυτά είναι κάθε 15 λεπτά που παίρνουμε μετρήσεις.